Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Συστάσεις δεν χρειάζονται βεβαίως. Ακριβώς, βεβαίως. Λοιπόν, Γιώργος Παπανδρέου μαζί μας. Και θα έχουμε σήμερα οπωσδήποτε μια ωραία εκδήλωση. Mm. Γιατί έχει όντως, όπως είπε ο κύριος Σαββίδης, υλικό ιδιαίτερο, βίντεο δηλαδή και οπτικοακουστικό, από στιγμές μερικές άγνωστες, αλλά και ιστορίες. Πιο προσωπικές και πολιτικές, διότι βέβαια ήταν μια πολιτική ζωή γεμάτη. Επίσης, είναι 50 χρόνια τώρα από την ουσιαστικά τον χρόνο που, της μεταπολίτευσης, αλλά και που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Το οποίο βεβαίως είχε μια προϊστορία, όχι μόνο επί Γεωργίου Παπανδρέου και Βενιζέλου βεβαίως, της Δημοκρατικής Παράταξης, αλλά και της εξορίας. Διότι τα 7 χρόνια της δικτατορίας που βρισκόμασταν στην εξορία δεν ήταν 7 χρόνια απλώς γενικά αγώνες ενάντια στη δικτατορία, ήταν και σκέψεις για το τι Ελλάδα θέλουμε, πώς πρέπει να φτιαχτεί. Σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, συζητήσεις, σεμινάρια, κείμενα, βιβλία. Δηλαδή υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη έντονη συζήτηση και θυμάμαι εγώ ότι είτε σε Σουηδία που ζούσαμε είτε μετά στον Καναδά γύρναγε ο πατέρας μας όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα την Ευρώπη, αλλά ήταν και Αμερική και Αυστραλία και πάρα πολλά μέρη για να συζητήσει με ηγέτες και με αγωνιστές και άλλων χωρών όπως ήταν Ισπανίας, Πορτογαλίας που είχαν και αυτή δικτατορία. Και γυρνούσε και καθόμασταν και μας εξιστορούσε πώς βλέπει τα πράγματα, πώς έβλεπε τους ηγέτες, πώς έβλεπε, αξιολογούσε την πολιτική τους απέναντι στην Ελλάδα. Και εκεί διαμορφώθηκαν σίγουρα πάρα πολλές σκέψεις για το τι Ελλάδα θέλουμε. Και νομίζω αυτό το οποίο έφερε από το ΠΑΚ, το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα όπως λεγόταν και έγινε ΠΑΣΟΚ, ήταν μια αντίληψη μιας περήφανης Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που δεν ψάχνει για προστάτες. Και εγώ νομίζω εκεί είναι και η διαφορά μας και με τη δεξιά. Δεν ψάχνουμε, δεν ήρθαμε να πούμε, είχαμε μια αίσθηση ότι ξέρουμε τον κόσμο, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε την αμερικανική πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική, ξέρουμε τους ηγέτες. Δεν είμαστε υποδιέστεροι, ούτε ψάχνουμε για κάποιον ισχυρό προστάτη όπως δυστυχώς από το 1830 είχαμε το Ρώσικο, το Εγγλέζικο και το Γαλλικό κόμμα. Ποιον θα βρούμε, ποιον παράγοντα, που είναι μια αντίληψη που ακόμα επικρατεί ακόμα και στην κοινωνία μας. Και τώρα υπάρχει αυτή η αντίληψη. Ναι, το κονέ, ποιος έχει το μέσο, έτσι θα ανεβούμε κτλ. Πώς θα φτιάξουμε, πώς θα δημιουργήσουμε τις δικές μας δυνάμεις. Πώς εμείς ως Έλληνες έχουμε τις δυνατότητες να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να γίνουμε πιο αυτόνομοι, πιο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε συνεργασία. Ακόμα και το σύνθημα η Ελλάδα στους Έλληνες και. Δεν ανήκουμε στη Δύση. Όχι, δεν ανήκουμε στη Δύση. Αυτό που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ανήκουμε στη Δύση. Και αντέδρασε ο Ανδρέας. Δεν ανήκουμε. Είμαστε μέρος της Δύσης, αλλά είμαστε και περήφανοι για το τι είμαστε εμείς και πιστεύουμε στις δυνατότητες μας. Και νομίζω αυτό τον αέρα της πίστης ότι ο Ελληνισμός μπορεί είναι αυτό το οποίο έφερε το ΠΑΣΟΚ και άλλαξε και την Ελλάδα. Mm-hmm. Όμως. Ήταν και η ίδια η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου που μπορούσε να το κάνει αυτό και να το φέρει, αλλά κυρίως να το εμπνεύσει, κύριε Παπανδρέου. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν χρειαζόταν περισσότερα από μερικά δευτερόλεπτα ή λεπτά στους πιο δύσπιστους για να σε πείσει ότι αυτή η Ελλάδα που μας αξίζει είναι αυτή η Ελλάδα που ονειρεύεται. Πρώτα απ' όλα, το πίστευε και ο ίδιος. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική και κοιτάνε το lifestyle, κοιτάνε την εικόνα, κοιτάνε το. Τώρα μιλάω για την σύγχρονη εποχή. Mm-hmm. Και παλιότερα υπήρχαν παρόμοια, αλλά ήταν ίσως με άλλες μορφές. Mm-hmm. Τι θα βάλουμε στο Facebook, τι θα βάλουμε στο Insta, τι θα βάλουμε, ξέρω εγώ, στο TikTok. Πια που είναι τώρα εκεί. Θα μπορούσαμε να μιλάμε και ως πολιτικό καρφί και για συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Εγώ δεν μιλάω συγκεκριμένα. Υπάρχουν βεβαίως και συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι εντάξει, όλη τη διασύνδεση μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν λέω να μην χρησιμοποιεί κανείς τα μέσα αυτά. Το θέμα είναι ότι αν απλώς πιάνεις την εικόνα σου για να πείσεις και ο ίδιος ο εαυτός σου δεν πείθεται για αυτό το οποίο θες να παρουσιάσεις, δεν μπορεί να πείσεις και τον άλλον. Ουσιαστικά. Εντάξει, μπορεί να πείσεις ευκαιριακά μέσα από τα μέσα αυτά, τα social media, ή γενικά μπορεί να πείσεις σαν εικόνα ευκαιριακά, αλλά ουσία
για να καθίσουμε τον άλλον, άμα δεν το πιστεύεις αυτό. Και εκεί το πάλευε ο Ανδρέας. Το πάλευε και βέβαια και ένα μεγάλος αριθμός στελεχών που και εντός και εκτός Ελλάδας κατάφερε να ενώσει ένα μεγάλο μέρος της αγωνιστών, θα έλεγα, δημοκρατικών δυνάμεων γύρω από αυτό το όραμα. Και μόνος του δεν θα μπορούσε. Νομίζω κανένας μόνος δεν μπορεί. Άρα λοιπόν ήταν και η προσωπικότητά του και η πίστη του στην Ελλάδα και η πίστη του, όπως σας είπα, ήταν και σε μεγάλο μέρος ότι είχε ζήσει έξω, ζώντας έξω. Και βέβαια ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς δυστυχώς φεύγει έξω, αλλά όταν πάει έξω βλέπει ότι μπορεί, προοδεύει, αλλά ότι θα μπορούσαμε κι εμείς στην Ελλάδα. Δεν είμαστε υποδεέστεροι. Πολλές φορές μου λέγανε και εγώ όταν ήμουν πρωθυπουργός, μα αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Θυμάμαι με τη Διάβια, ξέρω που βάλαμε τη Διάβια. Αυτά στη Σουηδία είναι, λέει, δεν είναι για την Ελλάδα. Κι όμως μπορούμε και τα κάνουμε. Άρα αν έχουμε πίστη και βούληση και να συγκρουστούμε με τις ασθένειες, τις πολιτικές ή τις διαχειριστικές του κράτους ή οτιδήποτε άλλο ή και τα καθυστημένα τα οποία υπάρχουν και εκεί ήταν που το πίστεψε. Πιστεύω ότι επίσης δεν είχε άλλη ατζέντα, όπως λέμε, δεν είχε αλλότρια σκέψεις. Λέει, εγώ θα υπηρετήσω αυτό τον σκοπό να αλλάξουμε τη χώρα. Αυτό ήταν η ζωή του. Κύριε Πρόεδρε, μιας και μιλάμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, σε ανύποπτο, αν θέλετε, χρόνο, πολλές φορές είχε μιλήσει και προφητικά για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Και είχε πει κάποια πράγματα που μετά από χρόνια αποδείχθηκαν και στην πράξη, επιβεβαιώθηκαν. Είχε μιλήσει για τη σύγκρουση Βορρά-Νότου. Είχε μιλήσει για τη Γερμανία ότι θα ήθελε να ράψει μια Ευρώπη στο δικό της κουστούμι. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, για ποια Ευρώπη μιλάμε τελικά, για να το συνδέσουμε και με τις ευρωπαϊκές εκλογές τώρα σε 9 Ιουνίου. Προφητικά, πολύ σωστά. Δεν ήταν μόνο προφητικά. Νομίζω ότι η κριτική, και θα πω κάτι που ίσως να ακουστεί παράξενο, αλλά δεν είναι. Το Πασόκ είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Η δεξιά ήθελε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής βέβαια μας έβαλε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν τόσο δύσκολο εκείνη τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζεται αυτή του η προσπάθεια. Όμως, τι πρόσφερε το Πασόκ? Δεν ήρθε στην Ευρώπη να πει «Α, είμαστε στην Ευρώπη και όλα καλά και ωραία». Έκανε κριτική στην Ευρώπη, όχι για να πει «Δεν μου αρέσει η Ευρώπη», αλλά «Θέλω μια άλλη καλύτερη Ευρώπη». Την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη της συνοχής, την Ευρώπη των μεσογειακών προγραμμάτων που πάλεψε ο Ανδρέας, που δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα. Τα μεσογειακά προγράμματα ήταν για τη Μεσόγειο, όπως λέει. Και μετά γίνανε τα ΕΣΠΑ ή το σήμερα το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν ο αγώνας για να μπορέσουμε να έχουμε μια άμυνα. Καταφέραμε και εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών, πάλεψα για το Σύνταγμα της Ευρώπης και μπήκε στο Σύνταγμα, αργότερα έγινε λεγόμενη Συμφωνία της Λισαβόνας, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Κάτι που ζούσαμε. Και λέγαμε, μα αν μας επιτεθεί κάποιος, δεν θα έρθει η Ευρώπη. Και όμως δεν υπήρχε τέτοια ρήτρα. Το παλέψαμε, δεν ήταν εύκολο. Ήταν αγώνας. Ήταν πολλές χώρες που λέγανε, μα εμείς είμαστε ουδέτεροι, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Σήμερα αναγνωρίζεται αυτό από όλη την Ευρώπη, γιατί μετά από την Ουκρανία και μετά από ένα γεωπολιτικό γίγνεσθε, η Ευρώπη βλέπει ότι πρέπει να αναπτύξει την άμυνά της, όχι για να είναι επιθετική, αλλά για να διασφαλίσει τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μιας κοινωνικής συνοχής. Παλέψαμε για μια άλλη διαβαλκανική πολιτική. Το αν έχουν προοπτική τα Δυτικά Βαλκάνια είναι λόγω της Θεσσαλονίκης του 2003 που είχαμε την Προεδρία. Παλέψαμε για μια διαφορετική σχέση με την Τουρκία που την έβαλε σε μια ευρωπαϊκή πορεία, άσχετα αν δεν ακολούθησε όσο θα έπρεπε ο Ερντογκάν αυτή την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά και βεβαίως φταίνε και κάποιοι Ευρωπαίοι. Θα έλεγα ότι το Πασόκ είναι εκείνο και οι σοσιαλιστικές δυνάμεις που θέλουν μια άλλη Ευρώπη που πραγματικά είναι κοινωνικής συνοχής, στηρίζει τον εργαζόμενο, στηρίζει τον επαγγελματία, στηρίζει την αγροτιά, στηρίζει τους λαούς. Και όχι ένα διευθυντήριο. Και όχι ένα διευθυντήριο. Και έλεγε ακριβώς ο Ανδρέας. Πρώτα απ' όλα ήταν τότε επί εποχής που ήμασταν διαιρεμένοι η Ευρώπη σε Ανατολική και Δυτική. Έλεγε θα πρέπει να είναι ενιαία Ευρώπη. Το ζητούσε. Και πάλευε γι' αυτό. Έλεγε μια Ευρώπη δημοκρατική, δηλαδή να έχει δύναμη περισσότερο το Ευρωκοινοβούλιο
και άλλες προτάσεις που αργότερα βγήκαν και εγώ είχα προτείνει να εκλέγουμε τον πρόεδρο της Ευρώπης, όχι αυτά τα διευθυντήρια, να εκλέγονται από το λαό. Ή ακόμα το θέμα της ενιαίας αγοράς. Ωραία ενιαία αγορά, αλλά η ενιαία αγορά για την Ελλάδα της εποχής εκείνης, του 81 που μπήκαμε, σήμερα να έρθουν οι πολυεθνικές να αγοράσουν ουσιαστικά ή να ανταγωνιστούν αδύναμες ελληνικές μονάδες, όταν εμείς θα έπρεπε να έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε και να μπορούμε να ανταγωνιστούμε επίσης ώρες. Αυτά έλεγε ο Ανδρέας, σωστά τα έλεγε και σωστά προέβλεψε. Βεβαίως είναι μια διαφορετική Ευρώπη και νομίζω ότι και λόγω της Ουκρανίας και λόγω των περιφερειακών συγκρούσεων, των γεωπολιτικών συγκρούσεων, κατανοεί σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος η Ευρώπη ή πολλοί στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη ενοποίηση. Εδώ όμως είναι δυνάμεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, προοδευτικές που βλέπουν αυτή την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις η δεξίας και ακροδεξίας που επενδύουν στον εθνικισμό. Τι σημαίνει? Να την απομειώσουμε, να την αδυνατήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα όλο και αυξάνουν τις δυνάμεις τους ή την επιρροή τους, από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται έτσι, δεν ότι υπάρχει επιρροή. Παίζουν με τα συναισθήματα του κόσμου και τον φόβο. Και ξέρετε, όταν υπάρχει φόβος, λες να μπω στο σπίτι μου, να κλείσω τις πόρτες. Και σε εθνικό επίπεδο είναι να κλείσω τα σύνορα, να δω τον άλλον ως εχθρό. Ενώ αυτή τη στιγμή, σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, με τις μεγάλες αλλαγές όπως κλιματική αλλαγή, προσφυγικό, πανδημίες, τεχνητή νοημοσύνη, βιοπολιτικές αλλαγές, όλα αυτά μας αναγκάζουν να συνεργαστούμε. Αλλιώς η Ευρώπη δεν έχει δύναμη. Πρέπει μεγαλύτερη ενοποίηση, όχι λιγότερη. Και οι προοδευτικές δυνάμεις που βλέπουν μια Ευρώπη δυνατή θέλουν την ενοποίηση. Οι ακροδεξιές δυνάμεις απλώς πιάνουν το εύκολο εθνικιστικό. Να σηκώσουμε τη σημαία μας και έτσι θα λύσουμε τα προβλήματα. Βλέπετε η Αγγλία που έφυγε από την Ευρώπη, πόσο χάλια πάει. Μια Αγγλία, μάλιστα. Λοιπόν, εκεί τι, επικράτησαν κάποιες εθνικιστικές φωνές να φύγουμε την Ευρώπη, να πάρουμε τον έλεγχο πάλι. Ναι, αλλά ο έλεγχος στην κλιματική αλλαγή δεν θα γίνει μόνος. Ο έλεγχος στο μεταναστευτικό, που ακόμα η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία παλεύει και δεν το έχει λύσει, δεν λύνεται από μόνη σου. Πρέπει να μπορέσει να δουλέψεις και με άλλους. Άλλη λοιπόν, η Ευρώπη, αν δεν ενοποιηθεί, και αυτό είναι ένα διακύβευμα στις ευρωεκλογές αυτές, να ψηφιστούν προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει διαχρονικά την στάση του γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχει δυνατή φωνή η προοπτική μιας προοδευτικής Ευρώπης. Δεδομένου βεβαίως ότι έχουμε και μεγάλες προκλήσεις στο εξωτερικό της Ευρώπης, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Η στάση της Ευρώπης πώς τη σχολιάζετε εσείς απέναντι σε όλα αυτά, και αν υπάρχει και ομοθυμία εντός στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Πιστεύω ότι ξύπνησε ή ξυπνάει. Ελπίζω σίγουρα ξύπνησε, αλλά το θέμα είναι μετά τι κάνει. Όταν ξυπνάς και μέσα από ένα εφιάλτη που βλέπεις ή ένα πρόβλημα που πραγματικά υπάρχει, πρέπει να δεις μετά τι κάνεις. Και το θέμα είναι ότι πράγματι στο θέμα της Ουκρανίας βρέθηκε μια σχετική ομοφωνία και μια δυνατή θέση της Ευρώπης, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε. Βλέπουμε ότι στην Αμερική δεν ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα Biden-Trump. Ο Τραμπ μιλάει για τη διάλυση του ΝΑΤΟ, εν πάση τόσο δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη. Εάν εμείς οι Ευρωπαίοι δεν καταλάβουμε ότι πρέπει πια να διαμορφώσουμε τη δικιά μας άμυνα, τη δικιά μας πολιτική για την κλιματική αλλαγή και να επηρεάσουμε άλλες περιοχές της γης, όπως και πρέπει να παίξουμε ρόλο και στη Μέση Ανατολή. Εγώ βεβαίως είχα την ευκαιρία πολλές φορές να επισκεφτώ την Μέση Ανατολή, άπειρες φορές. Μάλιστα, μία φορά πήγα μαζί με τον Ισμαήλ Τσεμ, πήγαμε οι δυο μας, Ελλάδα-Τουρκία, που για την Μέση Ανατολή ήταν μεγάλη έκπληξη να έρχεται ένας Έλληνας υπουργός εξωτερικών και ένας Τούρκος υπουργός εξωτερικών και μονιασμένοι εμείς να λέμε και να λέμε: κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε, προσπαθήστε κι εσείς. Ουσιαστικά το μήνυμά μας. Είδαμε τον Αραφάτ, είδαμε τον Σαρόν. Ήταν μια πάλι μεγάλη κρίση και στη Γάζα αλλά και στην Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες και η Ευρώπη πρέπει επίσης να είναι παρούσα και να παίρνει πρωτοβουλίες. Εάν αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ενοποίηση, πρέπει να γίνει ενοποίηση περισσότερη. Πρωτοβουλίες του στυλ
να στείλουμε μια φρεγάτα εκεί κοντά και να περιπολύει. Αυτή δεν είναι πρωτοβουλία. Εντάξει, μπορεί να είναι μια υποχρέωσή μας. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε και παρόμοια όπως να στηρίξουμε τους Ουκρανούς, παραδείγματος χάρη. Δεν είμαι εναντίον αυτού. Πρέπει να είμαστε ενεργοί. Mm-hmm. Πρέπει στα Βαλκάνια, παραδείγματος χάρη, να είμαστε εμείς η δύναμη, mm-hmm. η ευρωπαϊκή, όπως ήμασταν παλιότερα. Πρέπει εμείς να πούμε και να μην αφήνουμε πράγματα να χρονίζουν. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Μας δίνετε τώρα πάσα για την επόμενη ερώτηση. Εκεί θα πηγαίναμε, στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στην Αλβανία, με δεδομένο ότι είχαμε πρόσφατα και τον Έντι Ράμα εδώ. Ναι. Κοιτάξτε, η εμπειρία η δικιά μου. Και δεν είναι μόνο η εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών, ήμουν 8 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και η εμπειρία και στη διεθνή μου καριέρα και στο συσφαιριστική διεθνή. Εάν έχεις κινητικότητα και μάλιστα και μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, που δεν θεωρούμαστε υπερδύναμοι, mm-hmm. αλλά η δύναμη των αξιών και των προτάσεών σου, η δύναμη της παρουσίας σου, που πρέπει να είσαι παντού και να σκέφτεσαι πώς θα λύσεις προβλήματα, διαμορφώνεις ένα κύρος και με το κύρος αυτό προλαμβάνεις προβλήματα ή λύνεις προβλήματα. Πιστεύω το πρόβλημα Μπελέρη, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί πολύ πιο πριν. Το πρόβλημα της Βόρειας Μακεδονίας, 4 χρόνια που είχε αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης, πιστεύω ότι υπήρξε αδράνεια. Mm-hmm. Αδράνεια. Αδράνεια, πλήρη αδράνεια. Ήθελε το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία, χάρηκε πάρα πολύ ότι το πρόβλημα το διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε το κόστος το πολιτικό, είπε δεν μ' αρέσει η συμφωνία, αλλά δεν είπε τίποτα άλλο, ας γίνει η συμφωνία. Και μετά είπε, εντάξει, εφόσον έγινε η συμφωνία, δεν μπορούμε να μην την... Ναι, αλλά τώρα, κύριε Πρόεδρε, λέει ότι αν δεν τηρηθούν, μπορεί και να μην τα να πω όμως κάτι, αντιδράσουμε. Εκεί έπρεπε 4 χρόνια πριν uh-huh. να προχωρήσει στα μνημόνια, να τα ψηφίσει αυτά και μετά να συνεννοηθεί και με την άλλη πλευρά, όπου υπήρχε μια κυβέρνηση που ήταν ανοιχτή σε αυτή την υπόθεση και να πει, ωραία, ψηφίστε κι εσείς θέματα, παραδείγματος χάρη, όπως τα ιστορικά βιβλία. Βεβαίως. Ακόμα και οι πιο ακραίοι συμφωνούν mm-hmm. ότι τα ιστορικά βιβλία της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να αλλάξουν. Άρα λοιπόν, γιατί δεν προχωρήσαμε σε αυτό και τώρα βρισκόμαστε στο δίλημα, αφού δεν τα έχουμε ψηφίσει εμείς, δεν τα έχουν ψηφίσει και δεν τα έχουν εφαρμόσει και αυτοί, και ξαναγυρίσαμε πίσω. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλουμε ξανά να ανοίξουμε το Μακεδονικό, θέλουμε ξανά να μπούμε στην διελκυστίνδα γύρω από το θέμα του ονόματος? Μήπως όμως. Άρα λοιπόν, όταν αφήνεις να χρονίζουν και αδρανείς, σου ξανάρχεται το πρόβλημα. Το ίδιο και με το Κυπριακό. Εμείς είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε μια λύση. Αναλαμβάνει η κυβέρνηση Καραμαλή και μια άλλη κυβέρνηση στην Κύπρο. Και το πέταξαν σε άλλο γήπεδο. Ουσιαστικά δεν διαπραγματεύτηκαν σκληρά για να λυθεί το Κυπριακό. Και σήμερα, 20 χρόνια μετά, λέμε γιατί το Κυπριακό και γιατί ο Ερντογκάν έρχεται και μας λέει δύο ανεξάρτητα κράτη κτλ. Σήμερα, εάν είχε λυθεί το Κυπριακό τότε, εάν είχε συμφωνηθεί με όποιες αδυναμίες Κόφι Ανάν, δεν θα υπήρχε τουρκικός στρατός στην Κύπρο. Θα είχαν φύγει. Είναι όμως και θέμα ελληνικής πολιτικής. Θέλω να πω ότι συνήθως η αντιπολίτευση σε τέτοιου είδους κινήσεις, όπως στη Συμφωνία των Πρεσπών ή όπως τότε με τη Συμφωνία για το Κυπριακό, έρχεται κάθετα αντίθετη. Καταγγέλει, στηρίζει ολόκληρη την αντιπολιτευτική της ρητορική πάνω στην εναντίωση και ύστερα όταν γίνεται κυβέρνηση, πώς μπορεί να εντάξει μια τέτοια συμφωνία? Εγώ είχα πάει ως αντιπολίτευση στον Καραμαλή, στον Κώστα τον Καραμαλή. Mm-hmm. Είχα πει, σε στηρίζω στο Μακεδονικό, αν όποια βοήθεια θέλεις. Στο Κυπριακό είπα τότε αντιπολίτευση, αλλά είπα να στηρίξουμε Κόφι Ανάν, άσχετα αν εσείς δεν κάνατε όσο θα έπρεπε διαπραγμάτευση και σας κάνουμε κριτική. Και στα ελληνοτουρκικά είχαμε μια ευκαιρία το 2004, είχαμε βάλει εμείς σαν Πασόκ, είχαμε περάσει με τον αγώνα μας ότι το 2004 για να ξεκινήσει η Τουρκία διαπραγματεύσει, όχι για να είναι υποψήφια, ήταν υποψήφια το 99, έγινε υποψήφια με δικιά μας πρωτοβουλία, αλλά με όρους. Mm-hmm. Ένας από τους όρους ήταν μέχρι το 2004 θα έχετε λύσει το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και αν δεν το έχετε λύσει θα πρέπει να πάτε στην Χάγη.
Και αν δεν το κάνετε αυτό, δεν παίρνετε, δεν ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Πάω στον Καραμαλή και του λέω, αγαπητέ Κώστα, προχώρα, εγώ σαν αντιπολίτευση θα σε στηρίξω, δεν θα κάνω κριτική. Να τελειώσει αυτό το θέμα και έχουμε όλους τους μοχλούς για να τελειώσει και καλά. Τώρα, τι έκανε όμως ο Καραμαλής, πήγε, έκανε τον κουμπάρο, μια χαρά, αλλά, αλλά δεν έβαλε βέτο το 4 που θα μπορούσε να βάλει βέτο, να πει Τουρκία, έλα λύστε το, ή αν δεν, αν δεν έβαζε βέτο να χυληθεί, να πάει στο στιγμή, να πάμε στη Χάγη όπου οι διαδικασίες υπήρχαν. Το άφησε, έδωσε το πράσινο φως να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και έμεινε στο χρονίζον της αδράνειας, το οποίο πάλι το βρίσκουμε μπροστά μας. Η τελευταία προσέγγιση, κύριε Πρόεδρε, ελληνοτουρκική, θεωρείτε και εσείς ότι είναι έτσι χαμηλής πολιτικής, όπως λέγεται ευρέως, ότι είναι επικοινωνιακή περισσότερο, ή τίθεται και κάποιο θέμα ουσίας? Και η επικοινωνιακή παίζει ρόλο. Όπως ξέρετε, στους λαούς, σε όλους μας, εάν δημιουργήσεις ένα κλίμα έντασης, εάν δημιουργήσεις ένα κλίμα φόβου, εάν δημιουργήσεις ένα κλίμα αντιπαράθεσης και μίσους, αυτό μετά γίνεται και, όπως λέμε, αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία. Δημιουργούνται συνθήκες πιθανής σύγκρουσης. Και φτάνεις και στη σύγκρουση και μετά δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Το θέμα είναι να μην πάμε σε σύγκρουση. Βέβαια, να πάμε σε λύσεις που είναι δίκαιες. Και αυτό μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, γι' αυτό μιλάμε για τη Χάγη. Άρα λοιπόν, δεν είμαι εναντίον αυτού, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει, θέλει και τόλμη να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε, αν και η άλλη πλευρά το θέλει και αν και η άλλη πλευρά δεν είναι υπερβολική και απαράδεκτη στις απαιτήσεις της, βεβαίως πρέπει να προχωρήσει. Και είχαμε, όπως σας είπα, φτάσει κοντά. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά η επικοινωνική πολιτική καλή είναι, αλλά δεν αρκεί. Λάστε. Λοιπόν, εγώ λέω να τον αποδεσμεύσουμε σε εσά, γιατί υπάρχει. Καλά, θα μπορούσαμε να κάνουμε και όλη την εκπομπή. Εννοείται. Γιατί μας έχουν μείνει πολλές απορίες ακόμα. Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως οι ευρωεκλογές, να το πω, είναι σημαντικές. Πολλοί λένε να μην πάμε στις ευρωεκλογές κτλ. Ποια Ευρώπη θέλουμε? Δηλαδή, σκεφτείτε τη καθημερινή μας ζωή, πόσο η Ευρώπη παίζει ρόλο. Στον αγροτικό τομέα, η κοινή αγροτική πολιτική. Τι χρήματα έρχονται στην Κρήτη και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Στον τομέα του περιβάλλοντος, στον τομέα των ΕΣΠΑ, στον τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάνω κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν κάνει συνεργασία με τις περιφέρειες, με την αυτοδιοίκηση, με τους φορείς, για να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει να πάνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρήματα έρχονται. Αυτά όμως θα αλλάξουν εάν πάμε σε μια ακροδεξιά ή πολύ δεξιά συντηρητική πολιτική στην Ευρώπη. Μόνο εάν υπάρχουν ισχυρές προοδευτικές δυνάμεις μπορεί να πάει μπροστά η Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Είπαμε, είναι και σε λίγη ώρα η εκδήλωση. Θα πάμε και στην εκδήλωση. Θα συζητήσουμε και με τον Νίκο, τον αδελφό μου, ο οποίος είναι, όπως ξέρετε, και υποψήφιος ευρωβουλευτής και κάνει και την περιοδία του εδώ στην Κρήτη. Και πιστεύω θα είναι μια όμορφη εκδήλωση, ιδιαίτερα για όσους έχουν ζήσει αυτές τις στιγμές, αλλά και για τη νέα γενιά, για να δει ένα μέρος της ιστορίας της σύγχρονης της Ελλάδας. Όμορφο. Και πολύ σύντομα να σας ξαναδούμε στο στούντιο και να κάνουμε συζήτηση με τα χαρά ιστορίας. Να πούμε και άλλα πράγματα. Να μας πούμε και ιστορίες. Όλοι μπορεί να μας τα πείτε και μόλις πάμε τώρα στο διεθνές διάλειμμα. Να είστε καλά. Και στην υγεία σας κιόλας. Να είστε καλά.